Για πρώτη φορά, μικρασιατικοί σύλλογοι από όλη την Κρήτη βρέθηκαν μαζί σε μια βραδιά γεμάτη με μουσικές, χορούς και τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες. Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με τον καλύτερο τρόπο με πατινάδα καντάδα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες σύλλογοι ξεκίνησαν με τα λάβαρά τους από τη Λεωφόρο Πλαστήρα στο ύψος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και κατέληξαν στο Στάδιο Ελευθερίας. Σήμερα για πρώτη φορά, μετά το 22 που εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες στην Κρήτη, πραγματοποιείται η πρώτη Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατικών Συλλόγων. Μαζεύτηκαν 14 σύλλογοι μικρασιατικοί από όλη την Κρήτη για να παρουσιάσουν οι χοροδίες τραγούδια και τα χορευτικά παραδοσιακούς μικρασιάτικους χορούς, ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές της Μικρασίας, Ποντιακές, της Ερυθρέας και τραγούδια της Μικράς Ασίας, παραδοσιακά. Η μουσική εκδήλωση ήταν πλαισιωμένη από τις χοροδίες και τα χορευτικά των Μικρασιατικών Συλλόγων της Κρήτης σε μια γιορτή πολιτισμού και μνήμης για τη Μικρά Ασία. Την επιμέλεια της παρουσίασης είχαν οι Μικρασιάτες Αναστασία Μπιτζηλέου και ο Στέλιος Ζερβός. Είναι μεγάλη μας η χαρά που συμμετέχουμε στην πρώτη Μικρασιατική Συνάντηση. Κακά τα ψέματα, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, όπου και αν βρίσκονται, έχουν την ανάγκη να ιδρύσουν συλλόγους. Και αυτό για να διασφαλίσουν τις σχέσεις τους. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε πάρα πολλούς μικρασιατικούς συλλόγους και είναι η χαρά μας γιατί και εγώ και ο Στέλιος έχουμε καταγωγή από τη Μικρά Ασία και είναι η χαρά μας πραγματικά που μας επέλεξαν για να παρουσιάσουμε αυτή τη μαγική βραδιά που ελπίζουμε να γίνει θεσμός για την Κρήτη μας. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι μικρασιατών από όλη την Κρήτη συναντιούνται για πρώτη φορά για να θυμηθούν και να τιμήσουν τους προγόνους τους, να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Είναι μια επέτειος από την καταστροφή της Σμύρνης. Μέσα στη θλίψη και τις μνήμες αυτών των ημερών υπάρχει ένα κομμάτι πολιτισμού που είναι ζωντανό. Αυτό λοιπόν θα αναβιώσει σήμερα σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση. Το Στάδιο Ελευθερίας στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Παγκρήτια Συνάντηση Μικρασιατικών Συλλόγων, γέμισε από θύμησες αλλά και μελωδίες από όλους τους μικρασιάτες της Κρήτης. Νωρίτερα μαζευτήκαμε οι πρόεδροι των Μικρασιατικών Συλλόγων της Κρήτης στη στέλη του Αγίου Πολύκαρπου, των Μικρασιατών Κρήτης Αγίου Πολύκαρπου, και αποφασίσαμε οι σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων να πραγματοποιηθεί του χρόνου η δεύτερη Παγκρήτια Συνάντηση στο Ρέθυμνο. Με το καλό λοιπόν να σμίξουμε και στο Ρέθυμνο του χρόνου. Χορηγός επικοινωνίας, Κρήτη TV.